Ο Γάλλος υποστράτηγος εν αποστρατεία Μισελ Γιακόβλεφ δήλωσε ότι η Ευρώπη και η Γαλλία βρίσκονται σε επίγουσα κατάσταση και πως θα πρέπει άμεσα να περάσουν σε οικονομία πολέμου μετά τις πρόσφατες εξελίξεις με το ρωσικό φυσικό αέριο. Οικονομία πολέμου σημαίνει πως πάβουν να ισχύουν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς και προετοιμάζεται η χώρα για πόλεμο με τη Ρωσία. Θεωρεί ότι όσα συμβαίνουν με το ρωσικό φυσικό αέριο είναι ελάσσονο σημασίας και ότι το πραγματικό ζήτημα είναι η στρατιωτική ισχύς. Ο Γάλλος απόστρατος υπηρέτησε από το 2009 έως το 2016 υπό τρεις ανώτατους συμμαχικούς διοικητές Ευρώπης. Μεταξύ άλλων δήλωσε «Ο πολέμος του φυσικού αερίου για μένα είναι σημαντικός. Θα έχει μια μεγάλη επίδραση σε όλους, αλλά είναι δευτερεύον. Και πρέπει να αφυπνιστούμε. Το πραγματικό μέτρο της ισχύος μας παραμένει στρατιωτική ισχύς. Πρέπει να περάσουμε στο στρατιωτικό κομμάτι. Πρέπει η Ευρώπη να αφυπνιστεί. Έπρεπε ήδη να έχουμε περάσει σε μια οικονομία πολέμου. Η Ρωσία μας κάνει πόλεμο. Κάνει πόλεμο στο ΝΑΤΟ. Κάνει πόλεμο στην παγκόσμια τάξη, αν αυτό σημαίνει κάτι. Κάνει πόλεμο στο διεθνές σύστημα αυτή τη στιγμή».